Πρωτοβουλίες, κυρίες και κύριοι, για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, ανακοινώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με την ευχή να μην συνεχιστεί βεβαίως η ανομβρία. Γιάννη Φόσκολε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ναι, το νερό που υπάρχει στους ταμπιευτήρες της Αττικής επαρκεί για 4 χρόνια, προειδοποίησε εδώ η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αν η ανομβρία φυσικά συνεχιστεί με την ίδια ένταση και αν δεν γίνει κανένα έργο. Γι' αυτό λοιπόν και πρέπει να σου πω ότι το επίπεδο του συναγερμού είναι τέτοιο, ώστε ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει και μία αφαλάτωση, θα κατασκευαστεί και μία αφαλάτωση για την Αττική ως εγκατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το Υπουργείο λοιπόν εδώ ανακοίνωσε μία δέσμη μέτρα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και πολλές επενδύσεις ταχείας και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, στις Κυκλάδες κυρίως, αλλά και στα Δωδεκάνησα, εκεί που εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, στην Ανατολική Κρήτη, αλλά και στην Πελοπόννησο, με αφαλατώσεις, φράγματα και άλλα τέτοια έργα. Μέσα στο πλέγμα των μέτρων που ανακοινώθηκαν, περιμένουμε και μια νέα κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία θα αλλάξει και η τιμολόγηση των υπηρεσιών του νερού, Λίνα. Σύμφωνα με αυτή λοιπόν τη νέα κοινή υπουργική απόφαση, τα τιμολόγια θα καθορίζονται από τους παρόχους και θα ελέγχονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Υδάτων. Όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης στην περιφέρεια θα συνενωθούν ανά περιφέρεια, έτσι ώστε να γίνουν μεγαλύτερες και να μπορούν να έχουν πρόσβαση και σε τραπεζικό δανεισμό. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, τα τιμολόγια δεν θα μπορούν ως γενικός κανόνας να αυξηθούν περισσότερο από τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή. Δηλαδή, δεν θα μπορούν οι αυξήσεις, αν υπάρχουν αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού, να είναι μεγαλύτερες από τον πληθωρισμό, ο οποίος αυτή τη στιγμή τρέχει με ένα ρυθμό 3%. Θα υπάρχει όμως δυνατότητα καθορισμού διαφορετικής τιμής, διαφορετικού τιμολογίου ανά περιοχή, αλλά και κλιμακωτής χρέωσης ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης, με υποχρέωση η πρώτη κλίμακα κατανάλωσης να είναι οικονομικά προσιτή και να καλύπτει τις ανάγκες διαβίωσης του πληθυσμού. Εκτός από την κοινή υπουργική απόφαση που θα αλλάζει την τιμολόγηση, ναι, όπως σου είπα, έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου, ανακοινώνονται και πολλές επενδύσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας για πολλά έργα τα οποία προορίζονται να αντιμετωπίζουν το μείζον πρόβλημα της λειψιδρίας. Και θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στο κεντρικό μας δελτίο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.